Εγώ εντός νομίζω... του Δήμου Χαλανδρίου. Ή οπουδήποτε αλλού. Θα σας θυμίσω... Δεν ξεφεύγει από το Δήμο. Όχι, μόνο σε άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Θα σας εξηγήσω. Όταν υπήρχαν Ρωμά στην Αγία Παρασκευή, ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής βρήκε ένα χώρο στην Ερέτρια της Εύβοιας. Εμείς πήγαν. Yeah. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο και έχουμε φτιάξει ένα καταβλισμό στα Μέγαρα. Τα Μέγαρα είναι πάντα στο τραπέζι. Είναι το καταβλισμό, είναι... Θα σας πω για τον καταβλισμό. Παραμένουν τα Μέγαρα, δεν έχουν φύγει πάντα από το τραπέζι. Είναι στο τραπέζι, όχι βεβαίως. Α, μάλιστα, γιατί ήδη δεν δέχονται, λένε στα Μέγαρα με τίποτα. Ακούστε. Είναι λέει για ζώα εκεί. Ακούστε, ακούστε. Έτσι λένε. Θα σας πω. Να τελειώσω πρώτα αυτό. Άρα, εμείς αύριο αναζητούμε μία λύση. Εάν μεν βρεθεί, μπορούμε να την υλοποιήσουμε σε ένα διάστημα 2 μηνών maximum. Έχουμε πια την τεχνογνωσία να φτιάξουμε. Αν βρεθεί εκτός πατέρα καταβλισμός αλλού. Μη έτοιμος, πότε τον ετοιμάσετε σε 2 μήνες. Ένα με 1,5 μήνα. Α, τόσο θέλετε. Βέβαια. Για κοντέινερ ή κατασκευές εννοείται εύκολες. Εμείς παίρνουμε, να το πω και αυτό, γιατί υπάρχει μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ναι. Εμείς πήραμε σπιτάκια από τον Οργανισμό Αντισυσμικής Προστασίας, που στην Αμυγδαλέζα έχει πάνω από 2.500 σπιτάκια, τα οποία δίδονται σε συμπολίτες μας σεισμοπλήκτους. Αυτά στήσατε εκεί. Αυτά στήσαμε και θα σας δείξω και σε λίγο φωτογραφίες. Είδαμε εικόνες, έχουμε δει. Αν τις δούμε και στον αέρα όμως, παιδιά, ψάξτε να τις βρείτε. Ελπίζω στο ίντερνετ. Ελπίζω να έχετε τις σωστές εικόνες και όχι τις εικόνες της παραπληροφόρησης μόνο. Αυτό ναι. Έχει σημασία, γι' αυτό σα τις έφερα σήμερα. Α, λέτε, γιατί κυκλοφορούνται κάποιες που έχουν καταστροφές και τα λοιπά. Πήγαν κάποιοι και πήραν φωτογραφίες πώς ήταν ο οικισμός της Αμερικάνικης βάσης πρωτού πάμε εμείς. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, άρα σήμερα, να μας λοιπόν, δείξετε να βάλουμε τη σωστή διάσταση, διότι εμείς στα σπιτάκια αυτά εγκαθιστούμε ντουσιέρες, θερμοσύφωνες, λεκάνες. Υποδομές υπάρχουν εκεί. Βεβαίως, τις φτιάξαμε. Φτιάξατε, έτσι. Έχουμε, θα σας δείξω, υδατοδεξαμενή καινούργια, τεράστια, 10 τόνων ανοξείδωτη. Ρεύμα, πηγαίνουμε γεννήτριες. Τουαλέτας. Τα πάντα. Έχει όλα. Φτιαχτεί σύστημα αποχέτευσης. Έχετε φωτογραφίες να τις δούμε και μετά. Στη διάθεσή σας. Όσο θα μας μιλάει. Είπατε γεννήτριες, δηλαδή με πετρέλαιο θα δουλεύουν ή το ρεύμα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Διότι πρέπει να σας πω, ακούστε λίγο, πρέπει να σας πω ότι ο κοντινότερος, το κοντινότερο, η δυνατότητα ρευματοδότησης είναι στα 8,5 χιλιόμετρα. Περνούν πυλώνες υψηλής τάσης και η ΔΕΗ μας έχει δώσει ένα κοστολόγιο 700.000 ευρώ. Για να πάει το ρεύμα εκεί. Ναι, και προσέξτε, αυτή είναι μια προσωρινή. Πόσο μέτρο είναι αυτό, κύριε Αγγελάκη? Είναι γύρω στα 700 μέτρα. Αυτά, τώρα να κάνω μια ερώτηση. Όσο δεν είναι, έχω είναι ένα χώρο... μέσο ορεινό χωριό της πατρίδας μας. Ναι, αλλά τα ορεινά χωριά έχουν μια ιστορία. Δεν πάνε με αλεξίπτωτο οι άνθρωποι. Δεν πάνε και, με αλεξίπτωτο. Και έχουν και κάποια. Μισό λεπτό. Υπάρχει και κάποια ζωή παραγωγική που παράγουν 2 μαρούλια, 2 πατάτες και ζουν. Αυτού του πάτε σε ένα όρο. Το οποίο εδώ είναι, τι παράγουν, ξέρω, μπορείτε να μου πείτε, δεν ξέρω τι παράγουν και ανέβουν στη Μεσογείο. Που δεν συγγνώμη, το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν προάγουμε αυτή την διαδικασία. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά άλλο πράγμα λέω. Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξει στην κοινωνία και όχι να τους ρίξει σε ένα βουνό με αλεξίπτωτα. Αυτά να τα πείτε στο Δήμο Χαλανδρίου. Μισό λεπτό. Πάμε για το Δήμο Χαλανδρίου. Χωρίς να μας πει ο κ. Καλανδιώτη. Να μας πούνε οι άνθρωποι. Μισό λεπτό να πω για το Δήμο Χαλανδρίου. Γιατί είπε κάτι τώρα. Θα τους φιλοξενήσουμε εδώ τους δημάρχους. Δεν πρόλαβε να βγει ο νέος Δήμαρχος Χαλανδρίου και του έχουν βάλει 3 προβλήματα. Ένα με τους δημοτικούς υπαλλήλους, 2 με τους Ρωμά και τρίτον του ζητάνε να φύγει. Και τρίτον του ζητάνε να φύγει από το χώρο που πάνε τα απορριμματοφόρα για τον χρειάζεται το iPad. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρελοκομείο. Κύριε Καλαμιώτη, τι λέτε εσείς για αυτά που ακούσατε? Είναι ο πρόεδρος του Ρωμά εκεί στην περιοχή. Ναι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι... Σας ακούμε. Σήμερα... θα δείξει μια πραγματική αλήθεια. Δημήτρη, αν τον ενοχλεί η επιστροφή των άνθρωπων, βγάλτε. Και μίλασε μαζί του, γιατί βλέπω ότι ενοχλείται. Ναι, δεν μπορεί να μιλήσει, τον ενοχλεί τον άνθρωπο. Αυτά που θα δει ο κόσμος είναι αληθινά και γίνονται στην Ελλάδα, στο Χαλάνδρι, 8 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο κύριος Γενικός είναι η τρίτη μέρα που είμαστε μαζί. Τον έβαλα να παίξει ένα ρόλο να ξεφανίσει τα Ρωμά. Πρόσφατα από εκεί που ήρθε είχε γκρεμίσει καταβλισμούς. Κύριε Καλαμιώτη, μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Εσείς γιατί δεν πάτε στο όρος πατέρας που έχουν ετοιμάσει τον καταβλισμό? Γιατί δεν πάτε? Κύριε Λιτζή, κύριε Οικονόμου, παρακαλώ. Είμαι τρίτη μέρα μαζί του. Ναι. Μπορώ να πω την άποψή μου, βεβαίως, το πιστεύω μου. Βεβαίως, ναι. Ελάτε. Δεν θα πω περισσότερα. Ο κόσμος θα καταλάβει τι γίνεται. Είμαστε 43 χρόνια εδώ. Σωστό. Ο θείος μου, Βασίλης ο Μήτου, έχει πολεμήσει στα Λιβερίσης. Είναι ο μεγαλύτερος ήρωας. Δεν ήρθαμε από τη Συρία εχθές.
Ευχαριστώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα πω πολλά στον κόσμο, αλλά ας ο κόσμος να τα δει από μόνο να του. Να μας απαντάτε και σε ερωτήσεις όμως. Εμείς ρωτάμε γιατί δεν πάτε στον καταβλισμό, που όπως λέει ο γενικός εδώ, είναι ανθρώπινος, είναι κανονικός, έχει τα πάντα, έχει τις υποδομές, όλα καθόλου έτοιμος. Γιατί δεν πάτε εκεί και παραμένετε εκεί να ζείτε κύριε μέσα από την κατάντια, στο σκουπιδότοπο. Σωστά. Κύριε οικονόμου. Παρακαλώ. Εκεί στο όρο Πατέρας, όχι άνθρωπος, ούτε πετούμενο πουλί δεν ζει. Καλό είναι, όχι εμείς, να μην πατήσει πάνω άνθρωπος. Η περιοχή είναι μολυμένη από όλες τις μεριές. Εκεί είναι, κατά την άποψή μου, είναι εξορία. Τα έχω δει. Εκεί πήγαιναν σατανιστές. Πιο παλιά η Αμερικανική βάση έχει αφήσει ενέργεια κάτω, Τσερνομπίλ. Αυτά που σας λέω, μου τα έχουν πει ανθρώποι από τα μέγαλα, σοβαροί. Καλά τώρα αυτά, κύριε Καλαμιώτη, είναι περίεργα πράγματα. Εγώ λέω να μιλάμε στη λογική. Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε, έχετε τις ανησυχίες σας, άλλο να μου πείτε δεν θέλω να πάω ρε παιδιά, εκεί είναι εξορία, θέλω κάπου εδώ, μένω 40 χρόνια εδώ, θέλω εδώ. Εγώ θα το καταλάβω. Τα παιδιά στα σχολεία. Αλλά μην λέμε όμως ακρότητες. Αυτό λέμε να γίνει. Κύριε Καλαμιώτη, να ρωτήσω το βασικό. Αυτό λέμε να γίνει. Αυτό, εντάξει. Το βασικό είναι άλλο. Δημήτρη, να ρωτήσουμε κάτι. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Εκτός Χαλανδρίου πηγαίνουνε. Να μας το πει. Μπράβο. Εκτός Χαλανδρίου πηγαίνετε. Δεν μπορούμε να πάμε για ποιο λόγο. Πρώτον, εδώ έχουμε μάθει να ζούμε. Εδώ παίρνουμε τα καλτσάκια κάθε πρωί. Παίρνουμε το λεωφορείο, το μετό και πάμε και πουλάμε φουσκαράνια. Στις λαϊκές παράνομα. Σκόρδα. Ναι. Το να πάω εκεί πάνω, να κατέβεις 115 χιλιόμετρα. Και 15 να ανέβεις 30. Θα οικονομήσω 30 ευρώ από τα σκόρδα. Mm-hmm. Καλύτερα λοιπόν να με σκοτώσει εδώ παρά και στο όλο πατέρα με τον τρόπο σκηνή. Ναι, αλλά είστε παράνομοι, κύριε Καλαμιώτη. Αυτό δεν το αρνείστε. Και ότι είστε παράνομοι. Δεν θα χρεωθεί μόνο η Ελλάδα. Δεν θα χρεωθεί μόνο η Ελλάδα. Θα χρεωθεί και έξω. Κύριε Καλαμιώτη. Για τέταρτη φορά η χώρα μας καταδικάστηκε. Εμείς λέμε ότι να ξεκινήσουμε από τη βάση. Λοιπόν, άστα λοιπόν να πάνε τα πράγματα έτσι και έχουμε όλα μπροστά μας. Άρα δεν φεύγετε τα από εκεί. Θα μιλήσω από μόνοι τους. Επομένως λέτε δεν φεύγετε θα από εκεί. Θα τα πω όλα, ό,τι θέλετε. Δεν φεύγετε από εκεί, κύριε Καλαμιώτη, με τίποτα. Από το Χαλάνδρι φεύγετε να πάτε. Θα φύγουμε πρώτον. Αυτό λέμε. Γιατί και εγώ κουράστηκα με πολλά χρόνια που τρέχω. Για να γίνει δουλειά όμως πρέπει να συζητήσουμε. Μέχρι τώρα κανείς δήμαρχος δεν πήγαμε σε ένα υπουργείο. Το φάκελό μας θα του ζητήσουμε. Μην ξαναγίνουν πάλι τέτοια και όλα αυτά που θα ακουστούν σήμερα. Θα ξεχάσαμε μετά από λίγο. Εγώ είμαι ο πρώτος που ο καταβλισμός πρέπει να διαλυθεί. Μα γι' αυτό λέω από τη δική σας. Γιατί να διαλυθεί. Κύριε Καλαμιώτη, μισό λεπτό. Γιατί να διαλυθεί. Άφησε με λίγο να πω τη σκέψη μου. Έλατε, ναι, παρακαλώ. Έλατε. Γιατί ο καταβλισμός πρέπει να διαλυθεί. Είμαι ο πρόεδρος. 3 χρόνια είμαι διαμεσολαβητής, συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο, το Τσιγκανοπαίδο. Δηλαδή κάνω κάτι στη ζωή μου, δεν έχω κάνει ποτέ. 3 χρόνια παίρνω τα παιδάκια και τα πάω και τα φέρνω στο σχολείο. Έλα ο άνθρωπος όμως δεν εντάσσεται μέσα καταβλισμό σε πολλά άτομα. Δηλαδή τα ελαττώματα που έχουν. Εσείς, δεν διαλυστούμε. Κύριε Καλαμιώτη, τι πρόταση έχετε. Να γίνει τι. Τι λέτε εσείς οι ίδιοι. Να κάτσουμε κάτω. Να κάτσουμε κάτω. Ναι, ποια είναι η πρότασή σας, λέω. Να κάτσουμε και κάτω, και καθόμαστε κι εμείς εδώ. Περνάει η ώρα. Τι πρόταση έχετε. Να βάλουμε 3 πράγματα βασικά. Δηλαδή. Να βάλουμε 3 πράγματα βασικά. Συγκεκριμένα, πείτε ότι τα. Πρέπει να κάνουμε συζητήσουμε, να δούμε λύση. Λύση πώς. Στο πάτημα Χαλανδρίου ζουν 150 με 200 οικογένειες. Τσιγκάνοι, χρόνια. Κάπως έτσι. Ούτε καλύτερα, ούτε χειρότερα. Οι τσιγκάνοι του πάτημα όμως τα σπιτάκια τα έχουν αγοράσει μόνοι τους. Αν πάμε και δούμε ένα σπίτι, τον παλαμού με τον τσιγκάνο, δεν έχει διαφορά. Δεν το πιστέψω όμως το σπίτι αυτό είναι τσιγκάνικο. Στο πάτημα. Mm-hmm. Δηλαδή να μην φτιάξουμε γκέτο. Mm. Το γκέτο μειώνει τον άνθρωπο. Και ειδικά εμάς που είμαστε πολύ πίσω αγράμματοι. Πάντως εγώ βλέπω εδώ τις φωτογραφίες στο Πατέρα. Ο καταβλισμός είναι οργανωμένος, είναι περιποιημένος με όλες τις υποδομές. Με φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε και παλιά. Με γήπεδα κτλ. Είναι μια οργανωμένη κατάσταση από το να ζει κανείς ένα χάλι, κύριε Καλαμιώτη, από αυτή την άποψη. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω ότι θα κάνετε, αλλά από αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου, μας έφερε ο γενικός. Σωστά. Τι λέτε λοιπόν. Σας είπα ότι εκεί απάνω, όχι εμείς που δεν πάμε, να μην πάει άνθρωπος. Πρέπει να έχετε και πλάνο από εκεί, το είπατε στα κανάλια. Βοηθάτε, ευχαριστώ. Ναι. Αλλά παιδιά, πρέπει να έχετε και εικόνα από εκεί.
θα γίνει η διαστάδοση σωστή. Θα πάμε με εικόνα. Κάνα κανένα να δείξει το βράδυ. Θα πάμε, θα πάμε. Α, τώρα θα πάτε. Όχι, θα πάμε, γιατί έχουμε τις φωτογραφίες εδώ, μας έφερε ο Γενικός, δεν πιστεύω ότι λέει ψέματα. Τέλος πάντων, γιατί θα διαψευστεί άμεσα. Αύριο το πρωί. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Καλαμιώτη, δώστε μου μια. Μισό λεπτό, κύριε Καλαμιώτη, για να μην επανερχόμαστε στα ίδια. Μισό πρωί, εγώ αυτά δεν τα αντέχω, είμαι διαβητικός. Όλη την ημέρα μαζί δεν θα είμαστε. Ωραία, λίγο, λίγο. Άσε να μιλήσουν και οι άλλοι. Γι' αυτό θέλω και να. Και θα είμαστε εδώ, νομίζω το καλύτερο. Καμία αντίρρηση, κύριε Καλαμιώτη. Θα δουν όλες οι απόψεις. Ναι. Εγώ σας είπα, η εικόνα θα παίξει στην Ευρώπη. Και θα πούν οι ξένοι, Ελλάς το μεγαλείο σου. Καλή σας μέρα. Άφησε με διαβητικό. Όχι, Ελλάς το μεγαλείο. Το ερώτημα είναι, εάν εσείς, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ναι, κύριε Γενικέ. Συγχαρητήρια θα μας δώσουν, κύριε Καλαμιώτη. Το φάκελο της φωτογραφίας το έχετε. Κάνετε λάθος, κύριε Γενικέ. Συγχαρητήρια θα μας δώσουν. Το φάκελο της φωτογραφίας. Να δείξετε τα μεγαλεία το έχετε. Καλημέρα κιόλας. Κύριε Καλαμιώτη, πρέπει να έχετε κι εσείς μια πρόταση στο τραπέζι όταν καθίσετε και να πείτε, παιδιά, εμείς λέμε αυτό να γίνει. Η πρόταση δική σας τι είναι, να μείνετε εκεί σε αυτό το χάλι? Δεν είναι πρόταση αυτό. Η πρόταση αυτό δική μας αλλάξει. Είναι σταθερή και χρόνια. Γιατί είστε και παράνομοι εκεί, έτσι κι αλλιώς. Επειδή. Ναι, σωστό. Πριν το 2000 έχουν ξεκινήσει όλα αυτά για στέγαση και εξτέγαση, δεν βλέπω εγώ. Ναι. Υπάρχουν φακέλοι κάτω. Τότε με την κυρία Παπαντρέου, που εγώ υπουργείο εσωτερικών, ναι. Υπάρχουν φακέλοι κάτω. Η ίδια πρόταση. Να ενταχτούμε όπως είναι οι Τσιγκάνοι, το σώμα μας, ο αδερφός μου μένουν όλοι, είναι δική μας. Στο πάτημα. Να αποφύγουμε τον γκέτο. Α, να πάτε στο πάτημα. Το σωστό είναι αυτό. Μάλιστα, στο πάτημα Χαλανδρίου. Υπάρχουν, όρεξη δεν έχουν κανείς. Αυτή η δυνατότητα. Μισό λεπτό, κύριε Καλαμιώτη. Να είμαστε εμείς τα θύματα πάντοτε. Καθίστε να μας πει ο κύριος Κάκος. Αυτή η δυνατότητα που είναι και μια, μια υποχρέωσή μας και από την Ευρώπη, δηλαδή ένταξη των ανθρώπων. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Εντάξτε, άλλο και η στο ένταξη, επίπεδο του χώρου και στο επίπεδο της, το οικονομικό. Θα σας απαντήσω. Ναι. Άλλο η ένταξη και άλλο η μεταστέγαση. Ναι. Το δικό μου κομμάτι λέγεται μεταστέγαση. Ναι. Η ένταξη είναι του κλάδου προνοίας. Θα πρέπει, υπάρχουν κονδύλια και από τον προϋπολογισμό της Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που μπορούν να αναζητηθούν. Τώρα, για το πάτημα που λέει ο κύριος Πρόεδρος, θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες, κάποιος πρέπει να τις πληρώσει, να αγοράσει τη γη για να χτιστούν τα σπίτια. Μιλάμε λοιπόν για μία λύση, η οποία θα υλοποιηθεί ρεαλιστικά, αν υλοποιηθεί ποτέ, μετά από 2 ή 3 χρόνια, ενώ σήμερα υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις απομάκρυνσης των Ρωμά και ταυτόχρονης υποχρέωσης να τους μετα... Βεβαίως. Είστε αποφασισμένος να εφαρμόσετε τον νόμο? Νομίζω γιατί ότι στην νόμος... Ελλάδα πρέπει να εφαρμόζεται και ο νόμος. Συγγνώμη, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Αν δεν τον εφαρμόσω τόσο εγώ όσο και οι υπηρεσίες μου, και για μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο, αλλά υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, κρατικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάνε στον εισαγγελέα και θα βγουν από τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να τους σεβαστούμε. Μάλιστα. Έχω εξηγήσει επανειλημμένως στον κύριο Καλαμιώτη ότι σήμερα θα σεγαστούν σε έναν οικισμό που στεγάζονται Έλληνες πολίτες μετά από ένα σεισμό, με πολύ καλύτερες εκεί συνθήκες. Εκεί θα είναι προσωρινά ο πατέρας. Προσωρινά. Ακούστε όμως. Καθώς μιλάει ο κύριος Γενικός Γραμματέας της Φωτογραφίας. Ας λέμε και τις φωτογραφίες. Αυτός είναι ο οικισμός λοιπόν, λοιπόν που να θέλουν να στεγάσουν τους ανθρώπους. Να σας πω τι, τι ελλείψεις έχουμε ακόμα να βάλουμε, γιατί εγώ θέλω, είναι κατά 95% έτοιμος και γι' αυτό εμείς δεν πρόκειται, αν δεν είναι έτοιμος, να μετακινήσουμε κανέναν. Λείπουν κάποιες λεκάνες, κάποιοι νηπτήρες και θέλουμε να φέρουμε και τις γεννήτριες του ρεύματος. Όμως, είπαμε χθες στον κύριο Καλαμιώτη ότι σήμερα θα μπούμε και θα γκρεμίσουμε με τη δική του συμφωνία. Ναι. Θα τον έχω δίπλα μου τον κύριο Καλαμιώτη και το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς την παρουσία αστυνομίας. Θα γκρεμίσετε τα κενά. Ακριβώς. Θα μαζέψετε τα σκουπίδια. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Και μετά θα έρθετε σε συζήτηση. Ναι. Εάν όμως δεν υπάρξει ρεαλιστική πρόταση και επειδή πρέπει να ξέρετε ότι οι Ρωμά έχουν καταπατήσει τις ξένες περιουσίες, ναι, και περιμένουν οι ιδιοκτήτες να τις παραλάβουν, το λένε και οι ίδιοι, θα πρέπει ή υπάρχει εναλλακτική πρόταση που περιμένω το Δήμο Χαλανδρίου να μας την υποδείξει ή άλλους δημόσιους χώρους που θα του υποδείξουμε εμείς. Ο Δήμος λέει δεν έχει. Okay, να το δούμε. Αυτό έλεγε τουλάχιστον χθες. Να το δούμε. Να το δούμε. Ή άλλους χώρους που μπορούμε να βρούμε στην Αττική, δεν ξέρω, στη Βιωτία κάπου. Εσείς πάντως θα μείνετε στην πρόταση πατέρας. Όχι, λέω, αν δεν υπάρχει το εναλλακτικό, ναι, πατέρας. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Γιατί άνοιξε τώρα, κύριε Αγγελάκη? Δεν έχει ανοίξει τώρα, απλώς τώρα ήρθε στην επιφάνεια. Τώρα βγήκε, γιατί βγήκε τόσο τώρα ξαφνικά? Θα σας εξηγεί, δεν είναι ξαφνικά. Δεν είναι ξαφνικά. Αν έδωσε ο Δήμαρχο, παραδείγματι, σε κάποιο κανάλι, νομίζω ότι τα ίδια είπε και στο Sky, να λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μετακινηθεί λιγάκι η ατζέντα της επικαιρότητας από τον έμφυα και όλα αυτά. Αυτά είναι δαιμονολογίες τώρα. Αυτά μας φάγανε στην Ελλάδα. Είναι πρόβλημα ή δεν είναι, ρε παιδιά?
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι θα πει να μετακινηθεί η επικαιρότητα. Εγώ άλλο πράγμα ρωτώ. Να σας απαντήσω. Υπάρχει λόγος συγκεκριμένος που άνοιξε τώρα το θέμα. Που ήρθε τώρα στην επιφάνεια, μάλλον με τέτοια ένταση. Να σας το απαντήσω. Το θέμα δεν άνοιξε τώρα. Όσοι το παρακολουθούν ξέρουν ότι είναι σε εξέλιξη τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Έχει αναβληθεί η απομάκρυνση το Ρωμά 3 φορές μέχρι στιγμής. Έπρεπε να έχει γίνει πέρσι τον Νοέμβριο, μετά τον Ιανουάριο του 2014, μετά τον Απρίλιο του 2014 και η καταληκτική ημερομηνία που δηλώσαμε στον εισαγγελέα ότι θα το κάνουμε είναι η 30η Σεπτεμβρίου. Μια ερώτηση και μην το συσχετίζετε, γιατί αυτή η δαιμονολογία μας έχει πάει στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, κύριε Γενικέ, είπατε ότι είναι προσωρινή μεταστέγαση στο όρος πατέρα. Μάλιστα. Υπάρχει οριστική μεταστέγαση, έχετε σκεφτεί που θα τους πάτε αυτά. Δεν είναι το δικό μου αντικείμενο. Με αυτό το πράγμα δεν είναι το δικό μου αντικείμενο, η μετακατάσταση, η ένταξη. Μισό λεπτό, μου μιλάτε τώρα να σας απαντήσω. Εσείς μου λέτε τώρα ότι βάλατε λεκάνες. Και βάλατε και ανοίξατε και βάψατε και τα παράθυρα. Το θέμα είναι η ένταξη. Το είπε και ο κύριος Λιβιζής προηγουμένως. Και μαζί δεν είναι δικό σας αντικείμενο. Υπάρχουν κλάδοι πρόνοια. Υπάρχει γραμματεία πρόνοια. Τώρα θα βάψουμε με μπλε χρώμα το. Κύριε Αγγελάκα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καλαμιώτη. Κύριε Καλαμιώτη, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε και με τους δημάρχους, παιδιά, να δούμε τι λένε και ο πρώην και ο νυν. Γιατί και ο πρώην έχει μια ευθύνη. Η προσωρινή μετακατάσταση είναι οριστική. Και ναι. Λείπουν τώρα λύση από τη δούμε, Ματζουρόφυλλα. Στη συζήτηση που θα πάνε, Θόδωρο, θα δούμε. Εντάξει, θα αποφασιστεί. Παιδιά, μην είναι τόπο. Πρέπει κάτι να συμπληρώσω. Πάντως κάποιος πρέπει να βγαίνει που να έχει τη γενική εικόνα από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί ο ένας θα λέει δεν είμαι εγώ της ένταξης, ο άλλος θα λέει δεν είμαι εγώ της μεγάλης. Αυτό θα κάνει στο τραπέζι όλοι μαζί. Και θα λέει ο άλλος δεν είμαι εγώ για την ένταξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή είναι η δουλειά της. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Δηλαδή, για όλους τους δημάρχους. Όχι για τους του Χαλανδέους. Για όλους τους. Γιατί έχουμε καιρό, μάθει ένας τον άλλον, ένας τον άλλον και καταλήγει στον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. 35 χρόνια μετά. Γι' αυτό το λέω. Θα ακούσετε παρόμοια ζητήματα να υπάρχουν στη Σαλαμίνα, σας τα λέω από τώρα, στο Νέο Ηράκλειο, υπάρχουν στην Καλαμάτα. Πρέπει λοιπόν ο κάθε αυτοδιοικητικός άρχον να φροντίσει τα του οίκου του και να μην, όπως λέω εγώ, σφυράει κλέφτικα και δείχνει το κράτος. Μάλιστα. Είναι άδικο για το κράτος αυτό. Μάλιστα. Έτσι, καλημέρα, κύριε Γελάκα. Κύριε Καλαμιώτη, καλημέρα και σε εσάς. Πάμε διάλειμμα, παιδιά.